Κρατώντας σφιχτά το χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, Φινλανδία και Σουηδία οδεύουν προς το ΝΑΤΟ. 24 ώρες μετά την υποβολή των ετοιμάτων ένταξης, οι ηγέτες των δύο χωρών πέρασαν το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Τουρκικά τελεσίγραφα βρέθηκαν στο επίκεντρο. Και αυτό που διαφάνηκε είναι ότι οι άπαντες θεωρούν ότι οι τουρκικές αντιρρήσεις θα καμφθούν. Το μόνο που διερωτώνται είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο Ερντογάν. As NATO allies, we will commit to Turkey's security just as Turkey will commit to our security. We are right now having a dialogue with all NATO member countries, including Turkey, on different levels to sort out any issues at hand. Ένας για όλους και όλοι για έναν διαμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν, που θεωρεί ήδη μέλη της συμμαχίας στις δύο σκανδιναβικές χώρες. The bottom line is simple, quite straightforward. Finland and Sweden make NATO stronger. Not just because of their capacity, but their strong, strong democracies. Κατά τα άλλα, ανατοϊκή Τουρκία ταράζει το ΝΑΤΟ και έχει μετατρέψει τη συμμαχία σε μάχη ενός εναντίον όλων. Κραδένοντας το βέτο και έχοντας κάνει λαβαρό του τα περί τρομοκρατίας, ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει να λέει όχι. ΝΑΤΟ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine Τα λεγόμενα του ωστόσο συνοδεύονται από όρους, γεγονός που καταδεικνύει ότι κινείται μεθοδικά προκειμένου να ασκήσει πιέσεις και αφού λάβει ανταλλάγματα να πει το μεγάλο ναι. Το ανατολίτικο παζάρι έφτασε και στη Νέα Υόρκη με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να ξεκαθαρίζει στον Άντονι Μπλίν και ότι η ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι υποδεέστερη της ασφάλειας του ΝΑΤΟ, απαιτώντας διεθνή στοχοποίηση των φιλοκουρδικών οργανώσεων και των Γκιουλενιστών. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Ο Τσαβούσογλου δεν έμεινε μέχρι εκεί. Ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από το ξεμπλοκάρισμα της αγοράς των F-16 και άρση των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα, που ουσιαστικά θα επαναφέρουν την Τουρκία στο πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών F-35. Ve F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için de, ABD için de önemli olduğunu. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μέτρησε τα λόγια του, εναποθέτοντας τις ελπίδες του στο θαύμα της διπλωματίας. This of course is a process and we will go through that process as allies and as partners. Με ανοιχτό το στόμα έμειναν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ μπροστά στη σεξιστική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εναντίον της Σουηδής ομολόγου του κατά τη διάρκεια της Νατοϊκής Συνόδου του Βερολίνου. Όπως αποκαλύπτει το Reuters, ο Τούρκος Υπουργός εκτόνωσε κατά μέτωπον την οργή του στην Ανλίντε με 6 λέξεις. Κουράστηκα από τη φεμινιστική πολιτική σας. Η Μόσχα επιμένει στις απειλές, διαμηνύοντας εκ νέου ότι η ένταξη Ελσίνκη και Στοκχόλμη στο ΝΑΤΟ δεν θα μείνει αναπάντητη. Η Φινλανδία πάντως ακολούθησε το δρόμο της Σουηδίας και ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να εγκατασταθούν στο εδαφός της νατοϊκές βάσεις οι πυρηνικά όπλα, απαντώντας κατά αυτόν τον τρόπο στις μεγαλύτερες ανησυχίες του Κρεμλίνου.